Επειδή ο Βασίλης πρέπει να φύγει γιατί έχει μετακόμιση. Γιατί καρδούλα μου φύγει. Ευχές για, τους, για το καλοκαίρι. Θα μετακομίσεις. Εμείς θα τα λέμε. Αγόρι, να σκίσεις ωραίστη μου. Εσύ σκίζεις, να πάρω λίγο από το δικό σου. Γεια σου, κούκλα μου. Βασίλη μου, καλό καλοκαίρι. Κύριε Βασίλη, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή αντάμωση. Καλή αντάμωση. Γεια σου, Βασίλη. Ματάκια μου. Γεια σου, ψυχή μου. Γεια σου. Πάντα επιτυχία. Και εσύ. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, έχουμε ένα ρεπορτάζ το οποίο θα παρακολουθήσουμε τώρα, αλλά θα μας το πει βέβαια η Σοφία Φιλιππίδου ποιο είναι. Ναι, το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί αφορά το χώρο του παιδιού και πιο συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό παιχνίδι. Ας γνωρίσουμε μαζί την εταιρεία ASAS. Επιτέλους μπορούμε και μέσα από το πρωινό καφέ να φιλοξενήσουμε σπανίως βέβαια το Θοδωρή το Δρακάκι, το Γιώργο το Παπαδάκη, ο οποίος ήρθε με την γραβάτα του, μόλις τέλειωσε την εκπομπή του τώρα. Και το σκηνοθέτη τον Γιάννη Τονά. Καλή σας μέρα. Και εσείς γραβάτα έχετε κολλήσει από τον κύριο Παπαδάκη. Επειδή έβγαλε αυτό στην εκπομπή σήμερα την γραβάτα, είπα να τη φορέσω εγώ, αλλά την ξαναφόρεσε. Α, αλλάζετε γραβάτες μεταξύ σας. Όταν του δένουμε το κόμπο. Δεν δουλεύουμε με γραβάτα κάθε μέρα, οπότε σήμερα δεν είναι. Θοδωρή μου, εσύ πρέπει να κάθε μέρα, κάθε βράδυ με γραβάτα, δεν το μιλάμε τον κύριο Παπαδάκη. Ξέρετε ότι δεν το συμπαθούμε, το ζηλεύουμε, τον ανταγωνιζόμαστε. Κοίταξε που κοιτάζει αλλού. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να μην ζηλεύουμε. Έτσι δεν είναι. Του στάρ του ζηλεύουμε. Εγώ δεν είμαι στάρ. Δεν είστε κύριε Παπαδάκη. Στάρ είναι ο κύριος Δάκατης. Να πω μια αλήθεια στους τηλεθεατές ότι τον έχουμε καλέσει εδώ και ένα χρόνο να έρθει πρώτος καλεσμένος στην εκπομπή. Πρόσεξε το ύφος του Θοδωρή. Και δεν έχει έρθει. Βέβαια είχε δίκιο ο άνθρωπος γιατί ετοίμαζε την εκπομπή του που είναι και πολύ επιτυχημένη. Και συγχαρητήρια από όλους μας εδώ του πρωινού καφέ στον Γιώργο Παπαδάκη. Με τον οποίο έχουμε παλιούς δεσμούς από την ΕΡΤ. Να σου αποκαλύψω λοιπόν γιατί δεν έχω έρθει στην εκπομπή. Ναι, για πες μας. Αν έκανε εκπομπή ο Δρακάκης, ο οποίος είναι χαμηλού βελνιακού, θα το έκανε. Αλλά σε σένα που είσαι πολύ χαμηλό. Πρωί, πρωί, πρωί. Θα πες κάτι, σε παρακαλώ. Όχι, δεν πρέπει να πω. Πες του κάτι. Θα τον παραδώσω στην κοινή περιφρόνηση. Δρακάκης! Θα τον πει στις ειδήσεις. Θα μείνετε μαζί μας σήμερα. Να ευχηθούμε βέβαια στους τηλεθεατές χρόνια πολλά και καλό καλοκαίρι και όλα αυτά. Αλλά έχουμε να φιλοξενήσουμε και πολλούς καλεσμένους, πολλούς καλλιτέχνες και πολλούς ακόμα ηθοποιούς. Άρα λοιπόν να μην κάνω εγώ την οικοδέσπινα. Παρακαλώ πάρα πολύ από την πείρα σας και την εμπειρία σας τόσων ετών να με βοηθήσετε λίγο. Παρακαλώ, και ο Θοδωρής και ο Γιώργος. Μην αφήσετε τον κύριο Παπαδάκη. Ναι. Διότι δεν θα βάλετε γλώσσα κανένας. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Και να κουλάει το κεφάλι επιθυμητικά. Γιώργο, θα ζητήσω εγώ στις επόμενες εκλογές, είναι καλά. Τελειώνει λίγη θητεία. Έλειξη θητεία μου, πρωθυπουργός. Τι θέλετε να κάνετε. Καιρός να ασχοληθείτε με πιο σοβαρά πράγματα. Αρχίζω σεραστής τώρα τη λειτουργία. Αρχίζω σεραστής. Το μωρό που είναι εδώ, μου κοιμάται. Θα το δούμε σε λίγο, άμα ξυπνήσει. Ευτυχής μπαμπάς και ο Γιώργος βέβαια. Ευτυχής μπαμπάς, αλλά από ό,τι μου είπε η κόρη του δεν έρχεται και δεν έχω φέρει το γιο μου. Τι από τώρα αρχίζαν τα. Έχουν διαφορά μια μέρα. Μια μέρα διαφορά έχουν. Άψε να γεννηθεί πρώτη η κόρη του Δρακάκη, να δούμε περί τίνος πρόκειται και μετά γεννήθηκε ο γιος μου. Να ρωτήσω το γιο. Μου άρεσε πάρα πολύ και γεννήθηκε με δύο μήνες. Πιο μπροστά γεννήθηκε δύο μήνες. Δεν σε ενδιαφέρει πρίκα και αυτά τώρα. Εγώ θα το ρωτήσω τι δίνει. Αυτό ήθελα να πω. Τι δίνεις για να πάρεις την κόρη του Δρακάκη. Τι δίνεις, σε παρακαλώ, κύριε Παπαδάκη. Δελτία ειδήσεων να σου πει. Δώσε δελτία ειδήσεων στον Δρακάκη. Πρόσεξε, το λες από το σκηνοθέτη και σε μου λες. Ναι. Τον ακούω συνέχεια και στο ακουστικό. Εγώ πιστεύω θα είναι μοναδική ευκαιρία να κάνεις κάτι σωστό στη ζωή σου. Να δώσεις την κόρη στο γιο μου. Ελπίζω να μην πάρει τα μαλλιά σου όμως. Το λες αυτό γιατί δεν έχεις καράφλα. Γιώργο, τέλειωσε και η εκπομπή δική σου, ναι. Τέλειωσε και η δική μας εκπομπή, αρχίζουμε μαζί 31 Αυγούστου. Ωχ, Γιώργο, πάλι την ταλαιπωρία και το πρωινό. Θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε διακοπές 15, 16, 17 πόσες. Νομίζω λιγότερες. Λιγότερες. Εσύ, πρέπει να προετοιμάσουμε την εκπομπή. Πρέπει να ξεκινήσουμε την προετοιμασία της εκπομπής. Και εδώ με την ευκαιρία θέλω να πω ότι αυτή η εκπομπή πήγε καλά γιατί. Η δική μας εκπομπή πήγε καλά γιατί αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή δική σου. Όχι, δεν το πιστεύω. Εγώ δεν πιστεύω μόνο ότι μια εκπομπή που προηγείται δίνει θεαματικότητα στην εκπομπή που έπεται. Έτσι αλλά δίνει θεαματικότητα και η εκπομπή που έπεται. Πιστεύω είναι λοιπόν ότι η ακτινοβολία η δική σου. Και εγώ έχω τα φυσικά προσόντα να δέχομαι την ακτινοβολία. Καταπληκτικά προσόντα. Για την ακτινοβολία. Όχι, γι' αυτό διάλεξα και σκηνοθέτη τη εκπομπή που να έχουμε τα ίδια προσόντα. Αναλόγω ακτινοβολία. Είμαστε μια φωτεινή εκπομπή. Πάτε πάρα πολύ καλά, είσαστε πολύ επιτυχημένοι και το Σεπτέμβριο το ίδιο θα γίνει. Δουλεύετε πολύ σκληρά και έχετε και εσείς νέους ανθρώπους που εργάζονται στην τηλεόραση. Και είναι πολύ σημαντικό. Εγώ πιστεύω στους νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι κάνουν τηλεόραση. Μόλις συνειδητοποιήσουν οι περισσότεροι ότι κάνουν τηλεόραση, τους χάνεις. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Ή τους παίρνουν άλλοι, τους χάνεις. Έχουμε μαζί μας και τους ΣΟΠΑ. Καλημέρα, παιδιά. Να τους δούμε.
εσύ ως συμπαρουσιαστής μπορείς να ρωτήσεις. Συμπαρουσιαστής, αυτή είσαι τον Παπαδάκη. Πόπο, πώς λέει. Από αυτή την πλευρά θα είμαστε εμείς. Όπα, παιδιά, οι όπα θα μας πούνε. Το όπα. Δεν το έχει αυτό το τραγούδι. Όπα Πάουερ. Να το το πω. Όπα Πάουερ. Όπα Πάουερ. Όπα Πάουερ.